γιατί έχουμε τα τηλέφωνα σας, παρακαλώ. Κοιτάξτε, για το γήπεδο που είμαστε τώρα, πάντα θα θέλαμε να μείνουμε σε ένα γήπεδο που ήταν εκεί ή είναι. Αλλά καμιά φορά, άμα δεν παίρνεις και τις άδειες που πρέπει να έχεις και να ρίξεις χρήματα σε κάτι που στο μέλλον δεν θα είναι σωστό, νομίζω είναι τζάμπα ο κόπος. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει, είναι ένα γήπεδο τουλάχιστον 12.000 θέσεις και να μπορεί στο μέλλον σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, σε 5 χρόνια, όσο μεγαλώνει ο Όφη, να μπορεί να πάει σε 20.000 θέσεις, στο ίδιο γήπεδο. Τα γήπεδα σήμερα δεν πιστεύω πρέπει να είναι μόνο γήπεδα. Το έχω πει πάλι, πρέπει να είναι ένα district, entertainment district, όπως έχουμε και στην Αμερική. Να είναι μαγαζιά, εστιατόρια, να έχει το κόσμος, να γίνονται συναυλίες, να γίνονται και άλλα πράγματα. Να μην είναι μονάχα 15-20 αγώνες το χρόνο και τελειώσαμε. Να το ζήσει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή τη δικασία να γίνει γήπεδο. Εγώ θέλω αυτό να γίνει τουλάχιστον στα επόμενα 3 χρόνια, γιατί δεν θέλω να είναι κάτι που όπως έγινε με την Άγια Σοφία, που πέρασαν 15-20 χρόνια, που πάει να γίνει τώρα με τον Παναθηναϊκό, πάλι 15-20 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν, γιατί δεν θα πάμε ποτέ μπροστά έτσι. Δηλαδή αυτό το timeline πρέπει να γίνει πιο tight. Πρέπει στο επόμενο εξάμεινο να πούμε έχουμε βγάλει απόφαση, θα πάμε εκεί. Το παραπάνω να ξεκινήσει το γήπεδο. Να πούμε το τουλάχιστον σε 3 χρόνια να παίζει όφη σε καινούριο γήπεδο. Αυτό είναι το στόχο. Για τον χώρο, υπάρχει ο χώρος πέρα από το αεροδρόμιο, υπάρχει κάτι άλλο ή μόνο το αεροδρόμιο? Κοιτάξτε, άμα είναι το αεροδρόμιο θα περιμένουμε 10 χρόνια. Εγώ δεν θέλω να περιμένω 10 χρόνια. Το ελληνικό πάμε 20 χρόνια και είναι ακόμη αυτά που βλέπετε. Έχουν βάλει ταμπέλες. Εντάξει, άμα θέλετε να περιμένετε γι' αυτό, εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω κάτι που μπορεί μαζί με τον κύριο Σταύρο εδώ πέρα να βρούμε μια λύση και να πούμε ότι εδώ μας κάνει, εδώ θα προχωρήσουμε και να το προχωρήσουμε σωστά. Δεν θέλω να γίνει λάθος με το μέρος που θα πάμε. Θέλω να είναι μέσα στο Ηράκλειο κάπου και ο κόσμος να νιώθει ότι το γήπεδο έμεινε στο Ηράκλειο, δεν πήγε κάπου άλλο. Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα μετά, οτιδήποτε θέλετε.